Καλησπέρα, τσεκρεκνάω εδώ. Κωνσταντίνα, another makeup world. Από εκεί τα αγγλικά μου δεν είναι τόσο καλή προφορά μου, αλλά γεια σου Κωνσταντίνα, τι κάνεις? Γεια, καλά, είμαι εσύ. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ναι, Προχθές όντως, μου έβγαλε, πολύ καιρό. λίγο πριν τα Χριστούγεννα μου έβγαλε ειδοποίηση ότι πέρασαν 2+ ή 3 χρόνια από τότε που κάναμε το τελευταίο βίντεο. Δεν θυμάμαι πόσο, τρία Α, χρόνια ναι, πρέπει να ναι, είναι. ναι. Τότε το δίσκο, τελικά κράτησε και ο δίσκος. Κράτησε, ακόμα τον έχω, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εντάξει, κουμπλέ. Τι λέει, πώς είσαι, τι κάνεις, καιρό. Καλά, να δόξα τω Θεώ, είμαι έτοιμη για εξωτερικά γυρίσματα. Δεν μου φτάνουν τα Εν τω εσωτερικά, μεταξύ, εμένα ολόκληρο πλέον. setup. Τόση ώρα τα αποταστήναμε να πω και στον κόσμο ότι Τα κάνουμε πάντα. πόση ώρα. Έχει 15 κάμερες από εκεί, άλλες τόσο από εδώ. Ω, εντάξει, εγώ γράφω από τη webcam το στήνω. Λοιπόν, τι θα δούμε σήμερα. Είμαι κατάλληλη, νομίζω, για unboxing πάντως. Δεν Έχω έχω τα παράπονο εμπόδια. και την τελευταία φορά είχε πλάκα που ήσουν να κομπλέ. Ελπίζω να έχει πάει ακόμα πιο πάνω την κλίμακα στα τόσα χρόνια. Ναι, έχω πάρει και κάμερες, έχω πάρει και από όλα. Λοιπόν, Κομπλέ. σήμερα εγώ έχω να σας δείξω το A.LAV, αν το προφέρω σωστά. Είναι ένα μικρόφωνο. I love this lavalier, ναι. Ναι. Είναι από την εταιρεία Lavalier Aputure, είναι η εταιρεία. Ναι. Δεν τη γνωρίζω, δεν έχω ξαναπάρει κάτι από αυτήν την είναι εταιρεία. Είναι από τις πιο γνωστές αυτή, η Rode και η Shure είναι νομίζω. Ναι, εγώ έχω Rode ναι. μικρόφωνο για τη μεγάλη μου την κάμερα αυτή τη στιγμή, το VideoMic Pro, το οποίο ναι. είναι φανταστικό, το λατρεύω, αλλά είναι ακριβό. Αυτό κόστιζε καταρχάς να πούμε στα 45 ευρώ, πάρα Έχει πολύ μια καλή χαρά. Τιμή. Και είναι ένα μικρόφωνο ψήρα στην ουσία και έχει και μακρύ καλώδιο από ό,τι διάβασα, το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις Πόσο στα εξωτικά είναι, στη λέει. γυρίσματα. Από πίσω δεν γράφει κάτι τέτοιο. Όχι. Δεν γράφει Εντάξει, έχω πόσο και εγώ είναι και το έτσι μερικές καλώδιο. πληροφορίες. Τουλάχιστον στο Βασικά, κουτάκι. Μπορεί μέσα να το γράφει. Περίμενε, περίμενε. Λέει ότι έχει 3,5... Όχι, είναι το jack αυτό. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Γιατί άνοιξα κι εγώ στο πλάι να βλέπω τις πληροφορίες, αλλά όχι. Πυκνωτικό Εδώ... μικρόφωνο. Ναι. Το πυκνωτικό μικρόφωνο έχει καλύτερη ποιότητα στον ήχο, omnidirectional, δηλαδή πιάνει από όλες τις κατευθύνσεις, δεν χρειάζεται να μιλάς από πάνω. Είναι μικρόφωνο το οποίο συνδέεται κυρίως με κινητό, αλλά εσύ τι χρήση θα το κάνεις? Και με κινητό και με κάμερα μπορώ να το κάνω χρήση. Ωραία. Κινητός με κάμερα θα το δω. Προφανώς, νομίζω το είπα και πριν, ξέρεις ότι αν το βάλεις σε κάμερα, θα χάσεις την εφαρμογή, τα apps. Δηλαδή, καλό θα ήταν, αν και νομίζω ότι κρατάει μόνο τις ρυθμίσεις μέσα στην εφαρμογή, αλλά να το ρύθμιζες από την εφαρμογή, αλλά δεν έχει κάποιο τέτοιο. Η κάμερα, μπορεί να μπορείς και μέσα από την κάμερα να το ρυθμίσεις. Δεν ξέρω, η κάμερά σου έχει ρυθμίσει μικροφόνο να το φτιάξεις από έχει, μέσα. Έχει, κανονικά. Είναι Canon 70D η κάμερά μου, έχει Εντάξει, ρυθμίσει τότε. Μέσα, ναι. Πολλές. Ωραία. Πολλές. Οπότε δεν θα έχει κάποιο τέτοιο. Είναι ναι. πέτου μικρόφωνο. Εγώ πάντως πήρα και προεκτάσεις, σε περίπτωση που δεν μου φτάνουν τα πόσα μέτρα καλώδιο έχει. Πόσο είναι η μία η μεγάλη? Λοιπόν, αυτό εδώ είναι στα 2 μέτρα. Ναι, είναι αρσενικό σε θηλυκό ναι. 3,5 jack. Ναι, είναι αυτό. Ναι. Οπότε, μια χαρά ωραία, νομίζω. Ωραία. Λοιπόν, είναι από την εταιρεία Lindy, okay, δεν ξέρω αυτά αν τα έχει. Φέρνουν, αυτά τα φέρνουν με το κιλό απ' έξω και τα βάζουν σε σακουλά και τα πουλάνε, τα με κλασικά. Κιλό καλό. Κλασικός Κινέζος είναι αυτός, αλλά καλά, δουλειά τους την κάνουν. Εντάξει, ο Κώστας είναι εδώ και εγώ δεν ξεχνάω να κοιτάω την κάμερα γιατί κοιτάω τον Κώστα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι, είναι, επαλαβαίνετε. Είναι multicam. Σήμερα, άμα το κάναμε stream, θα ήταν με 35 κάμερες και σκηνοθέτη εδώ. Δώσε μια κάμερα, δώσε άλλη κάμερα, δώσε παράλληλη κάμερα. Δηλαδή, ούτε τηλεοπτική εκπομπή. Λοιπόν, το ανοίγω, επιτρέπετε. Ναι, ξεκίνα. Εντάξει, το έχουμε πει με τον Κώστα τόσες μέρες και κάνω υπομονή. Είχα και μια διακοπή ρεύματος, ελπίζω όλα να κάνω όλα καλά. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω και το ανοίγω. Λοιπόν, έχω και την κάμερα εδώ. Λοιπόν, με το που το ανοίγουμε, βλέπουμε μέσα, έρχεται και με θεκούλα, να σας πω. Έχει... Είναι σαν carbon. Είναι σαν carbon, α. Είναι ωραίες λοιπόν. Αυτές. Εμένα ήταν, είχε, γιατί έχω πάρει και εγώ τέτοιο πυκνωτικό πέτου, εμένα ήταν σαν πουγκάκι. Μέσα βλέπω τις οδηγίες και τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι πραγματικά άδειο μέσα με τις οδηγίες ναι. και τη θηκούλα. Και οι οδηγίες δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, απλά λέει τα χαρακτηριστικά του μικροφόνου σε τι εύρος πιάνει και σου λέει πώς να κατεβάσεις, έχει barcode να κατεβάσεις εφαρμογή ή θα έχει το ψάξεις. Έχει μια κάρτα με εγγύηση καταρχάς, στα κινέζικα είναι εγγύηση όμως. Μισό λεπτό. Και έχει και το manual. Πρώτο ναι. το manual.
Λογικά θα έχει και κάποιο barcode μέσα για τσέκαρε μία ή πρέπει να το βρεις στην εφαρμογή μόνο και όχι. Όταν λες barcode εννοείς μάλλον QR code. QR code, ναι. Όχι, ε. Δεν βλέπω κάποιο QR code, όχι. Οπότε ψάχνοντας την εφαρμογή ίσως να λέει ποιο είναι, να το βρεις, δεν είναι κάτι. Λοιπόν, οι οδηγίες είναι αυτές εδώ. Έχει αρκετές οδηγίες, θα έλεγα, για ένα μικρό μικροφωνάκι. Δηλαδή δεν είναι τα ότι... καλά ποιοτικά μικρόφωνα έχουν καλές οδηγίες και εκτός από ότι έχουν οδηγίες, έχουν και διαγράμματα στα οποία δείχνει τη συχνότητα και το εύρος που πιάνει το κάθε μικρόφωνο. Το δηλαδή, έχει το διάγραμμα. Ακριβώς. Σου δείχνει ακριβώς τα επίπεδα θορύβου. Αυτά είναι πολύ ψαγμένα και πολύ καλά σε καλά μικρόφωνα. Οπότε... Λοιπόν, έχει μέσα το τι περιέχει η συσκευασία, γράφει το καλώδιο, τη θήκη, το μικροφωνάκι μας, γράφει ότι έχει και ένα, αυτό για τον άνεμο, πώς, ένα γουνάκι το λέω, γουνάκια τα λέω με αυτά. Windshield, νεμοθώρακα, όχι ναι. Νεμοθώρακας, κάπως έτσι λέγεται. Λοιπόν, αυτή είναι η θηκούλα, πολύ μικρή, πολύ compact, δηλαδή δίπλα στο χέρι μου, μια χαρά. Δεν είναι κάτι εννοώ πολύ μεγάλο. Είναι πρακτικές αυτές. Είναι πρακτική, ναι. Και έχει και αυτό γιατί... εδώ το μικρό, το θικάκι. Είναι σαν θηλή. Ναι. Προκειμένου, ξέρεις, να βάζεις ένα κλιπάκι και να το κρεμάς και από την τσάντα σου, αν θέλεις. Μετράει αυτό, ναι. Είναι έξυπνη αυτή η ιδέα. Λοιπόν, ανοίγει με φερμουάρ. Και αυτά είναι τα περιεχόμενα. Λοιπόν, το πρώτο που θα πιάσω, εννοείται, είναι το μικροφωνάκι. Ανάτο, από κάτω είναι το γουνάκι. Αυτό πω, αυτό βγαίνει έξω άνετα, δεν παθαίνει τίποτα στον αέρα. Μιλάς και με καταιγίδα, με θύελα απ' έξω. Εν τω μεταξύ, αυτό Κώστα, ξέρεις, κάποιες γυναίκες το βάζουν στην τσάντα τους αυτό εδώ. Τι για... Είναι το για τέτοιο, για διακόσμηση. Okay. Σε περίπτωση που δεν το χρειάζεστε. Λοιπόν, αυτό είναι το μικροφωνάκι, πάρα πολύ ελαφρύ εννοείται, μεταλλικό. Και έχει και αυτό εδώ για να το βάζεις στο πέτο. Και επίσης έχει και θήκη για θήκη, έχει υποδοχή για να βάζεις και ακουστικά, δηλαδή ναι. Να ακούς και το τι λες, οπότε είναι αρκετά πρακτικό. Ωραίο. Εγώ τώρα που το έχω βάλει στο πέτο μου, καλά, εγώ φοράω και μαύρα, είναι μεγάλο, δηλαδή το βλέπεις. Δεν είναι ότι ναι, είναι αρκετά, όχι, όχι, είναι αρκετά μεγάλο γιατί έχει και την τέτοια. Έχει επάνω την υποδοχή για τα ακουστικά, αν δεις. Ναι. Το δείχνω και εδώ στην κάμερα πιο αναλυτικά. Να το δούνε, τη μικρή. Ωραία. Πάει αυτό. Είπαμε το γουνάκι. Από κάτω εδώ... Αν και αυτό, συνήθως νομίζω είναι για να πιάνεις στη ζώνη, αν δεν κάνω λάθος. Α, ναι. Γιατί και στη βάλε ζώνη το με... μικρόφωνο. Ναι, σωστά. Βάλε το μικρόφωνο μέσα από τα ρούχα, βάλε και τα ακουστικά. Είναι για να πιάνεις καμιά ζώνη ή πιο τέτοιο. Έχει αυτό εδώ το προστατευτικό. Πλάκα, πλάκα για τα λεφτά του. Είναι πολύ καλό, πολύ τρυπώνο. Είδα πάρα πολλά βίντεο πριν το πάρω. Μπράβο. Πάρα πολλά. Λοιπόν, και βγάζω αυτό εδώ. Μήπως έκανα λάθος επιλογή που πήρα το OMVL της Shure. Θα το δοκιμάσω και θα σου πω αν έχεις λάθος. Εγώ το πήρα, ναι, περιμένω update, εγώ το πήρα 68 ευρώ και το έχω ψιλομετανιώσει λίγο, δεν ξέρω. Πόνες. Λοιπόν, από κάτω εδώ σου δίνουν και ταινία, παιδιά, οι θεούλιδες. Τι λες τώρα. Ναι, έξυπνο. Wow. Σου βάζουν και μια επιλογή, ξέρεις, σε περίπτωση πρέπει να το δέσεις κάπου. Πρώτη φορά και σου βάζουν αυτό. Αυτό εδώ το καλώδιο. Να το δω λίγο. Αχα, okay. Το οποίο φαντάζομαι κάπου σε συνδεσιμότητα χρησιμεύει. Λοιπόν, πάει η μία μεριά της θήκης, πάμε στην άλλη. Το οποίο έχει και προστατευτικό εδώ, για να μην πέφτει το καλώδιο ή κάτι τέτοιο. Εντάξει, έχει το μικροφωνάκι. Ναι. Με το σφουγγαράκι εδώ. Από πάνω για να. Με το σφουγγαράκι του. Έχει και αυτό εδώ για το πέτο. Ναι. Α, εντωμεταξύ, λέω να το βάζεις αυτό στο πέτο. Εντάξει, οκ. Okay. Αν θέλεις και είναι τα δύο. Είναι μεγάλο το καλώδιο, γι' αυτό σου λέω παίζει να είναι για ναι. Ζώνη. Γιατί άμα δεις αυτό... το καλώδιο. Ποια ζώνη μπορείς να το βάζεις και στο τραπέζι, ειδικά αν δεν είναι τεράστια. Όπου θες, ναι. Επιχείρημα, παιδί μου, αν βγεις έξω αυτό. Ναι. Λοιπόν, και έχει και μία συσκευή. Τι είναι αυτό. Πλαστικό παύλα σιλικονούχο είναι, ξέρεις, για να δένει τριγύρω του ναι. Το καλώδιο. Εντάξει, παίζει αυτό το διπλό του, γιατί ήταν και amplifier να κάνει ενίσχυση. Δεν ξέρω είναι τώρα... Είναι μικρόφωνα, οπότε δεν τα ξέρω και πολύ καλά. Ο Κώστας είναι πιο πολύ. Απλά ξέρω ότι είναι καλό αυτό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ωραία. Λοιπόν, ξετυλίγω.
Νιώθω ότι. Είναι 3,5 μέτρα, θα βγάζεις 10 ώρες, μην το Αχ, ξετυλίξεις όλο. μάλιστα. 3,5 μέτρα φτάνει από εδώ μέχρι 10 χιλιόμετρα απέναντι. Λοιπόν, μέχρι τη Λίμνο φτάνω. Βολά σου άνετα. Γι' αυτό σου λέω, είναι σε φάση, θα το βάζεις 10 στρέμματα πιο μακριά και θα... Ναι. Μια χαρά. Θα το τεστάρω αυτό με την απόσταση. Και έχει από πίσω ένα τζάκ εννοείται, εντάξει, λογικό. Είναι όντως πάρα πολύ μακρύ το καλώδιο, δηλαδή θα σας φτάσει το οτιδήποτε θέλετε να κάνετε. Το σκεφτόμουν για ασύρματο μικρόφωνο, αλλά λέω είναι άλλο μπλέξιμο, άστο. Ναι. Λοιπόν, πάει και αυτό και μέσα έχει άλλα δύο καλώδια. Το ένα καλώδιο οποία... πάει από τη μία συσκευή, αυτό το μακρόστενο στο κινητό. Αυτό το ένα μπορείς να το κουμπώσεις πάνω στη συσκευή και μετά αυτό πάει, το ξυνέσει από την άλλη υποδοχή. Άμα δεις, έχει δύο θύρες η τέτοια νομίζω. Μία είναι για τα ακουστικά και έχει δύο και μικρόφωνο. Σύνολο τρεις θύρες πρέπει να έχει πάνω. Ναι. Για μέτρα. Τώρα πρέπει να διαβάζω τις οδηγίες να δω τη σωστή συνδεσιμότητα. Α, δείχνουν εδώ οι οδηγίες κανονικά πώς θα τα συνδέσεις. Οπότε δεν θα έχω, φτάζομαι, τρομερό πρόβλημα. Και σου λέει, for mobile, for recorder. Ναι, μπορείς να βάλεις και σε καταγραφικό. Αυτό είναι το καλό. Ενδιαφέρον. Εννοείται ότι θα βάλω το... Α, να το! Άναψε, πράσινο. Είδες, ναι. Έχει μέσα μπαταριούλα. Τι κανονικά. Υπέρα εντυπωσιακό. Λοιπόν, εντάξει, αυτό, επειδή, πώς να σας το εξηγήσω, είναι λίγο πατικωμένο, δεν ξέρω αν το βλέπεις. Το παίρνει μετά από λίγο, θα πάρει την κανονική του μορφή, ναι. Δεν είναι κάτι. Εντάξει, ειδικά όχι εγώ προς φοράω την άλλη πλευρά, μαύρα, να κοιτάει προς το δεν στόμα φαίνεται. Κανονικά αυτό. Ναι, πραγματικά δεν φαίνεται, ειδικά αν είσαι γυναίκα και βάλεις και το μαλλί από πάνω, δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, άνεψε από μόνο του, φαντάζομαι ότι αυτό το βάζεις στην κάμερα. Το πιο πιθανό. Και το τεστάρεις, ναι. Ναι. Ωραία. Και όταν το βγάζεις, α, δείτε, όταν το βγάζεις, σβήνει μόνο του το φωτάκι. Ε, ναι. Wow. Εγώ τώρα δεν έχω εντυπωσιαστεί, γιατί σε αυτό με δημιούσε κάθε βλακία που πήγα και πήρα το σουρ. Αλλά εντάξει. Αν έκανες βλακία θα σου το πω. Θα σου πω, έλα πάρε το σουρ εδώ, να δώσω αυτό. Εδώ τι βάζεις, στο άλλο. Ναι. Οπότε στην ουσία αν το τα βάλετε τα καλώδια, κάπως έτσι θα μεταξύ, να δείξω, εγώ έχω και το δικό μου το μικρό. Εν τω μεταξύ, καμιά σχέση. Εμένα είναι μόνο όσο είναι το υψήρα, τίποτα. Δηλαδή, αυτό. Εγώ ναι. Γι' αυτό πλήρωσα 68 ευρώ. Δηλαδή... Εσύ πολύ ακριβό το πήρες για μόνο τόσα. Είναι από τα πιο καλά που είχε η εταιρεία. Και βασικά είναι από τα πιο καλά, υποτίθεται, αρκεί να έχει καλή συσκευή καταγραφής. Κοιτάξτε, εγώ επειδή έχω το iPhone X και όπως όλοι ξέρετε, το iPhone X δεν έχει θήκη. Μπορείς να πάρεις σε adapter, θα κάνει με adapter, ναι. Το έχω δει. Ναι, λέει είναι ένα καλωδιάκι το οποίο είναι Lightning. Jack σε Lightning. Ναι. Και σου βγάζει jack, αλλά οκ, δεν ξέρω. Είναι too much για μένα να το πάρω αυτό το καλωδιάκι, γιατί θα το χάσω 100% καταρχάς. Πρώτον. Το αν θες και εσύ να είσαι αποτελεσματικός YouTuber και να βγαίνεις έξω, θες πιο ψήρα, χρειάζεται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι για εξωτερικά γυρίσματα χρειάζεται και με το παραπάνω. Και δεύτερον, εγώ το θέλω και συγχρονισμένο. Πολύ βασικό. Το θέλω ήδη συγχρονισμένο δηλαδή με την κάμερα. Γι' αυτό με ενδιαφέρει να συνδέεται κατευθείαν στην κάμερα. Οπότε ναι, οπότε θα το δοκιμάσω. Θα πετάξουμε και κανένα κλιπ. Τώρα που με βλέπετε, έχω ένα άλλο μικρόφωνο βέβαια. Να σας πετάξω και ένα κλιπ που χρησιμοποιώ αυτό. Βάλε. Ωραία. Αυτό το μικρό. Θα βγάλεις το σφουγγαράκι και μετά θα βάλεις αυτό. Okay. Α, να το. Και χωρίς το σφουγγαράκι, να το δείξω και χωρίς. Αυτό εντωμεταξύ βολεύει το άσπρο για background. Ξέρεις, για να φαίνεται καλά το μικρόφωνο. Καλά, πλάκα. Είναι να πας στα χιόνια, ρε παιδί. Ναι, ναι. Ένα μικρό μικροφωνάκι είναι. Ναι, είναι πολύ γλυκούλι. Εντάξει, ναι. Και το βάζεις, okay. Αλλά τι χρειάζεται αυτό, δηλαδή είναι τόσο στο κοντά σπίτι, το στο μικρόφωνο. Σπίτι δεν χρειάζεται. Ναι, είναι μόνο τόσο κοντά σου. Αν είσαι σε μέρος με πάρα πολύ αντίλαλο, άμα βγεις για αέρα έξω. Δηλαδή αν έξω έχει αέρα, ναι. Με αυτό θα φοράς. Δεν μπορείς να κάνεις vlog. Αυτό είναι και για vlog, λέει. Να είσαι στο κινητό και να τραβάς vlog με αυτό. Ακριβώς. Είναι λίγο δύσκολο για τα vlog, επειδή κάνω vlogs. Γιατί, πώς να σου το πω. Θέλεις την κάμερα να την ανοίξει εκείνη την ώρα για να πάρεις αυτό που συμβαίνει. Ναι, οπότε να έχει και το μικρόφωνο είναι λίγο. Okay. Είναι λίγο. Εντάξει, πρέπει να είσαι πολύ.
να τα έχεις όλα πάνω σου για να το κάνεις αυτό, κατευθείαν. Ωραίο είναι. Εμένα μου αρέσει, σαν πρώτη εντύπωση. Μηγές, καλό ρίσκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα το δω στα εξωτερικά γυρίσματα τώρα. Θα πάω στο βουνό που έχει πολύ αέρα να το τεστάρω, έτσι, γιατί μπορώ. Κοίτα, καιρός είναι ιδανικός για τέτοια, οπότε δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα σε αυτό. Νομίζω ότι θα είναι κομπλέ. Ναι. Οπότε... Ωραία, τέλειο είναι. Λοιπόν, καλό ρίσκο. Πολύ ευχαριστημένη. Άντε να κάτσω να το ξανατυλίξω, βέβαια. Κουράγιο. Και η θήκη είναι πολύ ωραία, γιατί όταν κουβαλάς τόσα πράγματα, θέλεις κάτι κόμμα. Μετράει, μετράει. Είναι σε φάση που μπορείς να την ανοίξεις σχετικά εύκολα, οπότε είναι αρκετά πρακτική. Αυτό με την ταινία πανέξυπνο, δεν ξέρω αν και άλλα μικρόφωνα το έχουν. Μ' άρεσε. Πολύ. Έλα, εντάξει, μια χαρά είναι. Κυριλέ, η ταινία, το όλα τα είχε μέσα. Για 45 ευρώ, μην το πεις πουθενά. Είναι πολλά πράγματα για τα χρήματα ναι. που... Βέβαια, στο σκούρτς το έχει και σε άλλες τιμές πιο ψηλά, αλλά εντάξει. Και να σου πω, αυτή τη στιγμή που το έχω μπροστά μου, πάει από 45 μέχρι 49 ευρώ. Δεν το βρήκα παραπάνω. Εντάξει, μια χαρά. Βάλε και τα μεταφορικά, max 55-56 ευρώ με τα μεταφορικά. Ναι. Οπότε, καλές αξιολογίες βλέπω, νομίζω μια χαρά είναι. Κομπλέ. Ναι, και εγώ είδα και στην Ελλάδα καλές αξιολογήσεις και στο εξωτερικό. Οπότε, γι' αυτό και το πήρα. Κομπλιέτ. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω αν είναι τότε, για να κάτσεις να γυρίσεις τα δοκιμαστικά. Και... Ναι, είναι δοκιμαστικό με αυτή την κάμερα θα σου γυρίσω, δεν ξέρω αν θέλεις και κάτι άλλο. Από το κινητό δεν μπορώ, γιατί δεν έχω το καλώδιο αυτό. Ναι, σωστό. Α, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπορείς να δοκιμάσεις tablet κάποια στιγμή, άμα θες. Έχω tablet, ναι. Ό,τι ήθελα να πω. Πέρα ότι να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες να το κάνουμε έτσι. Είναι αρκετά ενδιαφέροντα αυτά τα γκατζετάκια και χρήσιμα. Σύντομα θα κάνω και εγώ κάτι δικό μου σε φάση... βλέπουμε ένα μικρόφωνο, αν θες να κάνεις ένα YouTube εξωτερικό, μετράει μία ψήρα και για μέσα στο σπίτι μετράει πάρα πολύ. Κόβει πάρα πολλά πράγματα, είναι πρακτική, είναι διακριτική. Από το να έχεις όπως π.χ. εγώ έχω αυτό εδώ το πράγμα, εδώ μία ψήρα μετράει πολύ περισσότερο. Θα δείξω κι άλλα στο σπίτι σας, δεν ξέρω, ναι. Κάτι τέτοιο. Και να πω ότι είναι αφορμή, αλλά θα κάνω ξεχωριστή ανακοίνωση σε αυτό που σου έλεγα και πριν. Θα ξεκινήσω μια καινούρια σειρά, στην οποία θα παίξουν ρόλο και αυτοί που μας βλέπουν, αλλά απλά το αφήνω εδώ προς το παρόν και θα το τονίσω ξεχωριστά. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ ξέρω τι οπότε, οπότε παίρνω ως αρχή το δικό σου βίντεο να το εγκαινιάσουμε το όλο θέμα. Ω, τιμή μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα έχω τα link από το κανάλι, από τα social της Κωνσταντίνας από κάτω στην περιγραφή. Ευχαριστώ, χαρά μου. Κώστας εδώ, check the now, Κωνσταντίνα, another makeup world. Εντάξει, ο σιδηρόδρομος είναι. Είναι και αυτό είναι σιδηρόδρομος, γιατί το ξέρω το τι λίγο. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, παιδιά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας. Γεια σας.